<Τιν> την πανεθήμον νύμφιν Χριστού ημεν ισομέν. Εκατερίναν την θείαν και πολιούχον συνάν την βοήθειαν και αντίληψη. Ότι εφήμο σε λαμπρό του κομψού των ασεβών του πνεύματο στη μαχαίρα και νυν ως μάρτυς Κυρίου στεφθείσαν, ετύτε πάση το μεγάλο έλεος. Χαίρετε, κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και πανσόφου νύμφης του Χριστού Εκατερίνης, της οποίας την μνήμη η Εκκλησία μας τιμά την 25η του μηνός Νοεμβρίου. Η Αγία Εκατερίνη, προτού την αποκεφαλίσει ο Δήμιος, προσευχήθηκε στο Χριστό και του είπε ότι όσοι διαβάζουν τον βίο της και προσεύχονται σε αυτήν για βοήθεια, να τους ικανοποιεί ο Χριστός πάντα τα προσωτηρία ενετήματα. Ό,τι δηλαδή κι αν ζητήσουν από τον Χριστό να τους το δώσει, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά που θα ζητήσουν να μην τους βλάψουν πνευματικά. Η ανθρωπότητα γνώρισε πάρα πολλούς σοφούς. Μία γυναίκα όμως έλαβε την προσωνυμία πάνσοφος και έμεινε με αυτήν την προσωνυμία στους αιώνες. Η Αγία Μεγαλομάρτης Εκατερίνη. Και για ποιο λόγο ονομάστηκε Πάνσοφος. Όχι μόνο επειδή κατόρθωσε να αποκτήσει όλη την σοφία του κόσμου τούτου, αλλά επειδή κατόρθωσε να αποκτήσει το Χριστό, που ο Χριστός είναι η αληθινή σοφία. Η Αγία Εκατερίνη ήταν σοφή και παρθένος και ανεδείχθη και μεγαλομάρτης. Γεννήθηκε το έτος 289 μετά Χριστόν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και η καταγωγή της ήταν βασιλική. Ο πατέρας της ήταν απόγονος των Πτολεμαίων, των αρχαίων βασιλέων της Αιγύπτου. Ο Θεός όμως της έδωσε εξαιρετική ομορφιά, καθώς και μία ασυνήθιστη ευφυΐα. Η νεαρή κόρη μορφώθηκε όσο λίγη στην εποχή της και έτσι στην ηλικία των 18 ετών κατήχε όλη την ανθρώπινη σοφία, γεγονός που της έδωσε την προσωνυμία πάνσοφος, όπως είπαμε. Τα προσόντα της αυτά, καθώς και τα πλούτη της, την έκαναν περιζήτη την ώστε πλήθος μνηστήρων την ζητούσαν σε γάμο. Εκείνη όμως τους απέφευγε και έλεγε ότι θα δεχθεί για σύζυγό της κάποιον νέο, ο οποίος να είναι πιο πλούσιος και πιο σοφός από την ίδια. Η μητέρα της Αγίας, η οποία ήταν χριστιανή, την έφερε σε έναν Άγιο Χριστιανό ασκητή που ζούσε λίγο έξω από την πόλη και ήταν ονομαστός για την εν Χριστώ σοφία του. Μόλις ο Άγιος αντίκρισε μπροστά του την έξοχη σε κάλος σωματικό και πνευματικό, αλλά κυρίως σε αγνότητα, θυγατέρα του άρχοντα της Αλεξανδρίας, κατάλαβε πως ο Θεός του εμπιστεύεται μία εκλεκτή ψυχή για να την οδηγήσει στην σωτηρία. Συζήτησαν πολύ με τον ασκητή και ο σεβάσμιος γέροντας διαπίστωσε ότι όλα τα προσόντα της την έκαναν να εξυψώνεται εγωιστικά, ώστε κανέναν να μην μπορεί να συγκρίνει με τον εαυτό της. Γι' αυτό ο γέροντας της μιλά και της αποκαλύπτει ότι όντως γνώριζε έναν τέτοιον άνθρωπο που αναζητούσε. Και ενώ ο γέροντας μιλούσε, η Εκατερίνη φλεγόταν από επιθυμία να δει και να γνωρίσει αυτόν τον εξαίρετον Ιμφίο. Ο γέροντας της έδωσε μία εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσης και της είπε όλη τη νύχτα να προσευχηθεί μπροστά στην εικόνα. Και το βράδυ εκείνο, Αξιώνεται να δει στον ύπνο τη ένα όραμα η Αγία Εκατερίνη. Βλέπει την Υπεραγία Θεοτόκο όπω ακριβώ ήταν στην εικόνα να κρατά το Χριστό ω βρέφο στην αγκαλιά τη. Ο Χριστό όμω είχε στραμμένο το πρόσωπό του αλλού, δεν ήθελε να κοιτάξει την Εκατερίνη. Η Παναγία παρακάλεσε τον ιό τη να στραφεί προ την νεαρή κόρη. Ο κύριο όμω δεν ήθελε να την κοιτάξει λέγοντας ότι είναι άσχημη, καθυποταγμένη στο σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου. Η Εκατερίνη συγκλονίστηκε και ζητά να γνωρίσει την αλήθεια του Χριστού. Οπότε την επομένη ημέρα φεύγει και πάει να συναντήσει τον ασκητή. Ο γέροντας την δίδαξε τα μυστήρια της πίστεως και με το Άγιο Βάπτισμα την αναγέννησε στην αιώνια ζωή. Μετά από όλα αυτά, αξιώθηκε και πάλι να δει ένα θαυμαστό όραμα. Βλέπει ξανά την Θεοτόκο βρεφοκρατούσα και λέει η Παναγιά στον ιό τη: η πόσο όμορφη και πόσο λαμπρή είναι η νύμφη σου Εκατερίνη». Και ο Χριστός απαντάει «Ναι, τώρα είναι πραγματικά όμορφη και πάνσοφη». Και τότε ο Χριστός στράφηκε προς την Αγία και της πέρασε στο δάχτυλο ένα δαχτυλίδι και της ζήτησε να υποσχεθεί πως δεν θα δεχόταν στη γη άλλο νυμφίο. Μόλις ξύπνησε η Αγία Εκατερίνη, έκθαμβη αντίκρισε στο χέρι της το δαχτυλίδι του ουρανίου νυμφίου Χριστού. Από αυτό το γεγονός ονομάστηκε νύμφη του Χριστού. Η ζωή της τώρα αλλάζει ριζικά. Με ζήλο και ενθουσιασμό ζητά να εντρυφήσει στην Αγία Γραφή και μελετώντας τον Λόγο του Θεού, άρχισε να φλέγεται από θείο ζήλο για να μιλήσει στους συνανθρώπους της για την αλήθεια του Χριστού. Έτσι αναδεικνύεται μία φλογερή Ιεραπόστολος του Χριστού που κερδίζει πολλούς στην σωτηρία. Την εποχή εκείνη φτάνει στην Αλεξάνδρεια ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος, ο έπαρχος της πόλης προς τιμήν του οποίου οργανώνονται οι δολολατρικές θυσίες. Οι χριστιανοί της πόλεως, λόγω του ότι αρνούνται να συμμετάσχουν σε αυτές τις μιαρές θυσίες, θανατώνονται. Η Αγία Εκατερίνη, με θάρρος και τόλμη, εμφανίζεται ενώπιον του αυτοκράτορα, μέσα στον κατάμεστο ειδωλολατρικό ναό και τον ελέγχει για τις διώξει κατά των χριστιανών. Έκπληκτος ο αυτοκράτορας από το σωματικό κάλλος της νεαρής κόρης και την τόλμη της, προσπαθεί να την πείσει να αρνηθεί την χριστιανική πίστη. Αλλά όταν την άκουσε να αναπτύσσει τα επιχειρήματά της, γοητεύθηκε από την σοφία της και από την ρητορική της δεινότητα. Αφού όμως μαζί της δεν έβρισκε άκρη, σκέφτηκε να την αντιμετωπίσουν σε δημόσια συζήτηση στο στάδιο της πόλης άνδρες σοφοί. Ήρθαν λοιπόν 150 σοφοί ρήτορες με σκοπό να εξευτελίσουν την χριστιανική πίστη και να παρασύρουν την Αγία Εκατερίνη στην ειδωλολατρία. Η Αγία Εκατερίνη, αφού προσευχήθηκε προς τον Χριστό, ο Χριστός της έστειλε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος έφερε σε σύγχυση και αμηχανία τους σοφούς, ως που κατάλαβαν την πλάνη των ειδόλων στην οποία βρίσκονταν, πίστεψαν στο Χριστό και ομολόγησαν ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Και τότε ο Μαξιμίνος διέταξε και τους έκαψαν όλους στην πυρά. Και έτσι οι 150 ρήτορες έλαβαν το στεφάνι του μαρτυρίου. Την Αγία Κατερίνη την μαστίγωσε ανελέητα και την έκλεισε στην φυλακή. Από την φυλακή η Αγία Κατερίνη κέρδισε στην πίστη την βασίλισσα και τον στρατηγό Πορφυρίωνα με 250 στρατιώτες, οι οποίοι όλοι θανατώθηκαν. Η Αγία Εκατερίνη, μετά από φρικτά βασανιστήρια, όπως ήταν το βασανιστήριο του Τροχού, που την έδεσαν πάνω σε έναν τροχό με καρφιά, τον οποίον είχαν σκοπό να τον κυλήσουν στην κατηφόρα για να συνθλίψει την Αγία, να τη συνθλίψει τα οστά και έτσι να βρει μαρτυρικό τέλος. Όμως, άγγελος Κυρίου την έλυσε από τα δεσμά και ισοπαίδωσε τον τροχό. Γι' αυτό και στις εικόνες, αγαπητοί φίλοι, θα δείτε την Αγία Εκατερίνη να κρατάει τον τροχό στο χέρι της. Ύστερα, λοιπόν, από όλα αυτά τα βασανιστήρια, διατάχθηκε ο διαποκεφαλισμού θάνατος. Η Αγία Μεγαλομάρτης Εκατερίνη οδηγήθηκε στον τόπο του μαρτυρίου. Προτού όμως την αποκεφαλίσει ο Δήμιος, είπε την εξής προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, σε ευχαριστώ, διότι με στήριξες επάνω στην πέτρα της υπομονής και κατήφθινες στα διαβήματά μου στον δρόμο των εντολών σου. Δέξου τώρα στα χέρια σου την ψυχή μου, την οποία θυσίασα για την αγάπη σου. Θυμήσου, Κύριε, ότι είμεθα σάρξ και αίμα». Και μην αφήσεις να φανερωθούν από τους δυνους εξεταστές στο φοβερό σου κριτήριο τα εναγνία μου πτέσματα, αλλά απόπλυνον Κύριε τα πτέσματά μου με τα αίματα τα οποία έχησα για την αγάπη σου και κάνε Κύριε το σώμα αυτό να γίνει άφαντο από αυτούς που θέλουν να το βεβηλώσουν και φύλαξε το σώο και ακέραιο εκεί που ορίζει η βασιλεία σου. Επίβλεψον εξήψου Αγίου σου Κύριε και επί των λαών τούτων και οδήγησέ τους στο να δουν το φως της επιγνώσεώς σου. Και δώσε Κύριε σε αυτούς που θα επικαλούνται το Πανάγιον όνομά σου δια εμού, δώσ τους τα προς το συμφέρον αιτήματα για να σε δοξάζουν με τον συνάναρχο Πατέρα και το συναίδιο Πνεύμα σου, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάνσοφος κεφαλή της Αγίας Εκατερίνης έπεσε και αντί για αίμα έτρεξε γάλα. Η δε πάναγνος ψυχή της, με χαρά, έτρεξε να συναντήσει τον ουράνιο νυμφίο της. Το μαρτυρικό της λείψανο το πήραν άγγελοι του Θεού και το μετέφεραν στην υψηλότερη κορυφή του όρους Σινά, όπου το ενταφίασαν μέσα σε ένα σπήλαιο. Εκεί παρέμεινε μέχρι τον 8ο αιώνα, οπότε θαυματουργικά αποκαλύφθηκε από τους Σιναίτες πατέρες οι οποίοι με ευλάβεια το μετέφεραν κάτω στο ιστορικό μοναστήρι το οποίο έχτισε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Και από τότε το μοναστήρι αυτό ονομάζεται Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Να έχουμε τις πρεσβείες της και τις μεσητείες της ενώπιον του Θεού και να μας αξιώσει και εμάς να ακολουθήσουμε το παράδειγμά της, όταν θα έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα που θα μας καλέσει ο Κύριος κοντά Του. Αμήν γέννητο.